Συνάδελφοι, συνάδελφοι, μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των εργαζομένων του εργοστασίου της Λάριμνας και χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία του Αδελφού Σωματείου των Εργαζομένων στα Μεταλλεία και των υπόλοιπων σωματείων. Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις που παίρνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ και με την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη που επιδεικνύουν συστηματικά οι εργαζόμενοι από όλη τη χώρα, στόχο έχουν να αναδείξουν τον εγκληματικό χαρακτήρα του σχεδίου που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για να το ανατρέψουν. Η ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι της δέχονται ένα άτιμο πόλεμο από την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της, με σκοπό να μπορέσουν να υλοποιήσουν το καταστροφικό του σχέδιο. Και τι δεν έχουν πει προκειμένου να πείσουν την κοινή γνώμη για το έγκλημα που κάνουν. Μετέτρεψαν τους εργαζόμενους από μεροκαματιάριδες σε golden boys. Είδαν τεμπέληδες και χαραμοφάιδες και δεν είδαν ούτε άκουσαν ποτέ για τους 80 νεκρούς, τους εκατοντάδες ακατεμένους, για τους χρόνια παθώντες από εργατικές ασθένειες. Παρουσίαζαν τη ΛΑΡΚΟ σαν βαρέλι δίχως πάτο, όταν δεν υπάρχει διεθνής οργανισμός και δημοσίευμα που να μην παρουσιάζει τον Νικέλιο ως το νέο χρυσό. Συκοφάντησαν με τον πιο χυδαίο και άτιμο τρόπο εμάς και τη ΛΑΡΚΟ, γιατί δεν μπορούσαν να αντικρούσουν τα επιχειρήματά μας και βασικά την κοινή λογική. Περίμεναν πως με τις συκοφαντίες, με τον εκφοβισμό, με τις περικοπές της αποδοχές μας, με τα στημένα δημοσιεύματα των καλοπληρωμένων κονδυλοφόρων, πως θα μας ξεπετάξει και θα ξεμπερδέψει γρήγορα μαζί μας, αλλά γελάστηκε. Ο συντονισμός, η ενότητα των εργαζομένων, των σωματείων μεταξύ τους, ο αταλάντευτος αγώνας μέσα από σωστό πλαίσιο πάλης, η αλληλεγγύη των εργαζομένων όλης της χώρας δημιούργησε ένα τσάλινο μέτωπο, σαν το ατσάλι που δημιουργούμε χρόνια τώρα με το αίμα και τον υδρότα μας, πάνω στο οποίο έσπασε τα μούτρα της η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της. Μάταια προσπάθησε να στρέψει την κοινωνία απέναντί μας. Έχουμε στο πλευρό μας τους εργαζόμενους όλης της χώρας να φροντοφωνάζουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Μάταια προσπάθησε να μας βγάλει έξω από τα μεταλλεία και από το εργοστάσιο με διαθεσιμότητες, εκμεταλλευόμενη τη μειωμένη παραγωγή που αυτή επέβαλε. Η άμεση αντίδραση των εργαζομένων, η αποφασιστικότητα, οι καταλήψεις, τα γραφεία στην έδρα, στο εργοστάσιο, τους ανάγκασαν να τα πάρουν πίσω. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΛΑΡΚΟ που σε αντίστοιχες καταστάσεις δεν έχει προχωρήσει σε διαθεσιμότητες. Μάταια, με διάφορους μηχανισμούς, με ταξίματα, με ρουσφέτια, με εκβιασμούς και άλλα, προσπάθησε να εξαγοράσει τη συνείδηση των εργατών για να διασπάσει την ενότητα και τον αγώνα τους. Νόμιζαν πως ο εργάτης σκέφτεται και λειτουργεί όπως οι ίδιοι και οι όμοιοι τους, αλλά δεν τους κατηγορώ. Πού να κατανοήσουν τον κώδικα τιμής των εργατών? Δεν υπάρχει στα σαλόνια που σαλιαρίζουν. Καταφέραμε με τον αγώνα μας, με την ενότητά μας, με την αλληλεγγύη των εργαζομένων όλης της χώρας, εμείς τα βαρύθια και τα γκάθια, όπως μας αποκαλούν η κυβέρνηση και επενδυτές, να γίνουμε ο χειρότερος εφιάλτης τους. Η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας το όπλο του στημένου προστίμου των κρατικών ενισχύσεων, ήρθε να ολοκληρώσει την τελευταία πράξη του εγκληματικού για τη ΛΑΡΚΟ έργου που εδώ και χρόνια έπαιξαν όλες οι κυβερνήσεις. Σήμερα που μιλάμε, μετά και την πρόσκληση διαβουλεύσεων για τις απολύσεις, ενώνονται όλα τα κομμάτια του παζλ για το μέλλον το δικό μας και της ΛΑΡΚΟ. Και να θες να διατηρείς αυταπάτες, πλέον δεν σου αφήνει περιθώριο η ίδια η κυβέρνηση και η πραγματικότητα. Οδηγούν τη ΛΑΡΚΟ στο κλείσιμο και τους εργαζόμενους στους τεράστιους καταλόγους ανεργίας του ΑΕΔ. Μας απολύουν όλους, κατακρεουργώντας κυριολεκτικά αποζημιώσεις, δικαιώματα και κεκτημένα. Κλέβουν το μόχθο μιας ζωής των εργαζομένων που έχουν δώσει τη ζωή τους μες στη ΛΑΡΚΟ. Απομακρύνουν οριζόντια και βία τις ηλικίες άνω των 55 από τη ΛΑΡΚΟ, εντάσσοντάς τους
στα κοινοφελή προγράμματα φτώχειας. Ουσιαστικά, με αυτό το μέτρο διώχνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία χωρίς να αντικαθίσταται, ξεκαθαρίζοντάς μας έτσι πως δεν τους ενδιαφέρει η συνέχιση της λειτουργίας. Άλλωστε, εδώ στην Εύβοια, ξέρετε καλύτερα τι είναι αυτά τα προγράμματα και πόσο μπορούμε να βασιστούμε. Το παράδειγμα των πυρόπληκτων που μέσα σε λίγους μήνες η ίδια η κυβέρνηση από 7 χρόνια τα έκανε 3 χρόνια και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, δείχνει πόσο μπορείς να βασιστείς αυτά που έτσι κι αλλιώς είναι απορριπταία. Επιβεβαιωθήκαμε λοιπόν περίτρανα οι εργαζόμενοι όταν από την αρχή λέγαμε πως αυτό το σχέδιο τζογάρει πραγματικά τη συνέχιση της λειτουργίας και τις δουλειές μας. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, δεν χωράνε πλέον ούτε αυταπάτες ούτε φυσίχασμος. Η κυβέρνηση μας έχει κηρύξει πόλεμο και στον πόλεμο απαντάμε με πόλεμο. Από την ώρα που μας εξήγηλε το σχέδιο, οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής βρίσκεται σε συναγερμό. Ξεσηκώθηκαν τα χωριά με τις αυτοκινητοπορίες, Ελοκρίδα και Βιωτία. Οι γυναίκες των εργαζομένων έχουν συγκροτήσει επιτροπές για την ενίσχυση του αγώνα και παίρνουν καθημερινά πολύμορφες και σημαντικές πρωτοβουλίες. Τη μέρα που κάναμε την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, πίσω όλος ο λαός αγωνιζότανε. Τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, τα γραφεία, τα σχολεία έκλεισαν. Οι μαθητές μαζί με τους γονείς, τον υπόλοιπο λαό, κάνανε πορείες και συγκεντρώσεις σε κάθε χωριό. Νέκρωσε όλος ο τόπος όπως θα νεκρώσει αν κλείσουν τη Λάρκο. Στο δρόμο που έχουμε χαράξει όλον αυτόν τον καιρό και μας έχει φτάσει ως εδώ όρθιους, απαιτούμε διασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, όλων των θέσεων εργασίας, διασφάλιση όλων των κεκτημένων και των δικαιωμάτων. Στο δρόμο της ενότητας συνεχίζουμε, της ενότητας των εργαζομένων, του συντονισμού και της συμπόρευσης όλων των σωματείων σαν μια γροθιά. Στο δρόμο της αταλάντευτης τάσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Προχωράμε αποφασιστικά στο μόνο δρόμο που μας μένει, το δρόμο του αγώνα. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Είμαστε οι πολλοί. Θα νικήσουμε.